Πρωινό Σαββάτου στο ηλιόλουστο Ηράκλειο. Υπό τον φόβο του κορονοϊού και της αύξησης κρουσμάτων και σε τοπικό επίπεδο, οι Ηρακλειώτες συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ειδικών. Από το φυλάκι σας βόλτα. Όχι, ήρθα να πληρώσω και να την πάω τώρα στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Ναι, λίγο να πάρει αέρα. Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Ναι, εγώ προσέχω πάρα πολύ. Επιτρέπεται αυτό με τα σκυλάκια, αλλά εγώ προσέχω πάρα πολύ. Ναι. Και δεν θα πρέπει να κάνω μια βόλτα στο μικρό. Το παράπονο μου είναι σε ένα σημείο. Έχουν κλείσει τόσες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία, έχουν κλείσει τα πάντα. Τα εργοτάξια που είναι 500.000 άνθρωποι, τυχαίνουν να δουλεύω σε εργοτάξιο μέσα και οι άνθρωποι ερχόμαστε σε επαφή ο ένας με τον άλλο. Ανταλλάσσομαι εργαλεία μεταξύ μας, υλικά μεταξύ μας. Οι υδρότες τρέχουν. Πρέπει να σκουπιστούμε. Πρέπει να. Τι έχει γίνει με αυτή την κατάσταση? Δεν έχω ακούσει ένα άνθρωπο να έχει βγει να σχολιάσει αυτό το θέμα. Ενώ τα εργοτάξια στην Κρήτη συνεχίζουν και δουλεύουν. Και σήμερα το Ηράκλειο θυμίζει άδεια πόλη, όπως μαρτυρούν οι εικόνες από την Πλατεία Ελευθερίας, Λεωφόρο Δικαιοσύνης και 25η Αυγούστου. Σάββατο μεσημέρι στην καρδιά του Ηρακλείου. Ο κόσμος έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα. Όπως βλέπετε, προσέχει ο κόσμος πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Όχι, δεν μπορώ συνέχεια μέσα στο σπίτι διότι με κουράζει. Πάω με κουράζει και τώρα είναι και κλειστές οι εκκλησίες, δεν πάω και στην εκκλησία. Εύχομαι όμως να προσευχηθούμε όλοι μας αυτές τις μέρες στον παντοδύναμο Χριστό, ώστε ο Θεός θαυματουργικά να εξαφανίσει τον ιό. Αλλιώς δυστυχώς η κατάσταση θα τραβήξει. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να μετανοήσουμε. Εσείς προσέχετε, λαμβάνετε τα μέτρα σας? Λαμβάνω μόνο μέτρα του πλήσιμου των χεριών. Οι Ηρακλειώτες μένουν σπίτι. Ωστόσο, ελάχιστοι κυρίως ηλικιωμένοι βγήκαν για βόλτα λίγο λεπτών. Δεν αφήνει ο Θεός τον κόσμο να καθίσει, να μην φοβάστε. Εσείς γιατί κάθεστε μέσα στο σπίτι? Τι να κάνω, δεν πρέπει να κάσω. Γιατί άμα δεν κάσω, μορμορίζει για παιδιά ή γυναίκα. Αλλά μπορείς εγώ, δεν μπορώ να κάσω μέσα συνέχεια. Εσείς παίρνετε αυτοκίνητο και κάνετε βόλτες? Θα κάνω μια βόλτα, πάω μέχρι το γάζι να γυρίσω. Θα περάσει λίγο η ώρα, μα πάω να βρω πράγμα φάω, πάω και μύθω, δεν κάνω. Τώρα βγήκα, έκανα μια βόλτα, πάω μετά σπίτι, να κάτσω λίγο. Οι μετακινήσεις των πολιτών μειώθηκαν δραστικά στην παραλιακή και λεωφορείο 62 Μαρτύρων, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός.